τη σελίδα 1047 από το Δέλτα κεφάλαιο 13 εδάφιο της επιστολής προς Θεσσαλονικείς για λίγο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπείστε, καθώς και οι λυπήμοι έχονται σε ελπίδα. Ακούσε, Ελένη. Δεν θέλω, το ξαναδιαβάζω. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπείστε, καθώς οι λυπήμοι έχονται σε ελπίδα. Διότι, εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού Χριστού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομαι δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε να προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βέα που ουρανούμε κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες, οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα ταυτόχρονα, εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτό εν νεφέλες της απάντησης του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε εν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους του τους. Αμήν. Αδελφέ Μάξιμε, αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένεις κι εσύ, την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά και ο Παναγιώτης, αλλά και η Γιολάντα, αλλά και όλοι μας. Αδελφοί αγαπημένοι μου, θέλω να έχουμε όλοι μας καλό τέλος. Καλό τέλος. Προσέχετε λοιπόν από κρεπάλης και από μέθης και από μεριμνών βιωτικών, για να μην έρθει ξαφνικά η μέρα εκείνη, γιατί θα έρθει ως κλέπτης ενυκτή, να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί τη γη, για να μπορούμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέρφια, σήμερα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα, αν ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά ζήτησε από το Θεό να μας χαρίσει, να σου χαρίσει και να μας χαρίζει. Πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, σε παρακαλώ, Κύριε. Καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, σε παρακαλώ, Κύριε. Να τρέμουμε στο Λόγο Σου, διότι και ο Χριστός εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Να τρέμουμε στο Λόγο Σου, Κύριε, ώστε Εσύ να επιβλέπεις με ευμένεια σε μας. Και μάθε μας, Κύριέ μου, να είμεθα όπως Εσύ, πραείς και ταπεινή την καρδία, εις δόξαν και έπαιρνον το ονοματός του Αγίου. Κάνε μας, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, δούλους του Χριστού, και Κύριέ μου, βοήθησέ μας να είμαστε φίλοι Σου, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και αξίωσέ μας την ώρα αυτή να συμμετάσχουμε προς ευλογία και όχι προς κατάκριση στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας έρθουν, σας παρακαλώ, οι πρεσβύτεροι.